Στις 4 Φεβρουαρίου 2024. Η μη ανάωση. Νέοι στρατιώτες της 2024 Α εκπαιδευτικής σειράς. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή του ανθρώπου που μένουν ανεξίτηλες στο θικάρι της μνήμης του και σημαδεύουν την ιστορική του πορεία. Μια τέτοια στιγμή ζήσαμε προλίγου. Αγέροχη και δυνατή, με φωνή που παλόταν από συγκίνηση αλλά και πάθος απαράμιλο, δώσατε τον ιερό όρκο του Έλληνα στρατιώτη. Με μάτια στραμμένα στη γαλανόλευκη, με νου καθαρό αλλά και ψυχή ανδριωμένη, δώσατε υπόσχεση ότι θα υπηρετήσετε πιστά την πατρίδα. Δώσατε όρκο ζωής και θανάτου που είχε την ευλογία της Εκκλησίας, την επικύρωση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, αλλά και την επιβεβαίωση των συγγενών και φίλων σας που τιμούν με την παρουσία τους τη σημερινή εκδήλωση. Από σήμερα αποτελείτε μαζί με τους παλαιότερους συναδέλφους σας την ασπίδα και το δόρυ του έθνους μας. Μια ατσάλινη ασπίδα, μα και ένα δόρυ αιχμηρό, έτοιμο να κατακεραμνώσει κάθε επίδοξο επιβουλέα των ιερών και των οσίων μας. Η εκπλήρωση του στρατιωτικού καθήκοντος αποτελεί ύψιστη τιμή και προσφορά προς την πατρίδα. Για τη μεγάλη αυτή τιμή πρέπει να νιώθετε υπερήφανοι, καθώς στα χέρια σας παίρνετε όπλα ιερά, δοξασμένα και καθαγιασμένα με το αίμα των προγόνων μας. Νεοσύλλεκτοι, χρέος και ιερό καθήκον έχετε, αφού κραστείτε τον παλμό της εποχής μας, να αρνηθείτε την πνευματική αδράνεια και να ξυφουλκίσετε εναντίον κάθε ψυχοφθόρα σύμπνωσης. Αναπτύξτε μεταξύ σας τα πλέον ευγενή αισθήματα αγάπης, συναδελφοσύνης και αλληλοβοήθειας, ώστε να αποτελείτε ενιαίο εθνικό σύνολο άρρηκτα και ψυχικά συνδεδεμένο. Προσιλωθείτε στις στρατιωτικές υποχρεώσεις, συμμετέχετε με ζήλο και ενθουσιασμό στην εκπαίδευση, ακολουθήστε το δρόμο της τιμής και του καθήκοντος που διακρίνει τον Έλληνα στρατιώτη. Τιμήστε την ένδοξη στολή που φοράτε. Μην ξεχνάτε ότι η πειθαρχία αποτελεί το θεμέλιο του στρατού αλλά και του κάθε οργανωμένου κοινωνικού συνόλου. Γίνετε άριστοι μαχητές και προκαλέστε την ιστορία με τη λεβεντιά σας. Ακολουθήστε τη μονόδρομη πορεία που έχει χαράξει για όλους μας το χρέος προς την πατρίδα και θυμηθείτε ότι ποτέ δεν λογαριάσαμε τους αριθμούς της ύλης, αλλά μετρήσαμε μόνο τους τύπους της καρδιάς μας και αυτή ποτέ δεν μας πρόδωσε. Έτσι θέλει η πατρίδα τους στρατιώτες της, με υψηλό φρόνημα, με γνώση, πειθαρχικούς και αποφασιστικούς. Έτσι θα αξιοποιηθούν τα όπλα που η προμήθειά τους γίνεται από το εστέρισμα του ελληνικού λαού. Έτσι θα δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις της εθνικής ασφάλειας και ειρήνης για την επίτευξη των εθνικών στόχων. Νέοι στρατιώτες, πιστοί στον όρκο που δώσατε και αντλώντας δύναμη από το παράδειγμα των παλαιών και νεωτέρων προγόνων μας, βαδίστε υπερήφανοι στο δρόμο που εκείνοι χάραξαν και μην ξεχνάτε ποτέ ότι η ελευθερία θέλει τόλμη και αρετή. Με βεβαιότητα ότι θα τιμήσετε τον όρκο που δώσατε και θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επαύξηση της πολεμικής ισχύως και της ετοιμότητας του στρατού μας, σας καλώ να αναφωνήσετε «Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω το ένα το Σύνταγμα Βασικού! Ζήτω! Σύνταγμα προσοχή!